Την τελευταία του πνοή άφησε, κυρίες και κύριοι, ο πρώην Ιταλός Πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Αντιμετώπιζε, Άννα Μαρία Κοφίτσα, σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Λίνα, 86χρονος πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε 4 φορές πρωθυπουργός της Ιταλίας, ενώ είχε απασχολήσει αρκετές φορές λόγω των σκανδάλων που ενεπλάκει το όνομά του, έσβησε σήμερα στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε στο Μιλάνο, όπου νοσηλευόταν από την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με όσο αναφέρουν οι εφημερίδες Κοριέρε και Λα Ρεπούμπλικα, η κατάσταση του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού ήταν πολύ σοβαρή και επιδεινώθηκε ραγδαία τις τελευταίες ώρες. Για το λόγο αυτό έφτασαν σήμερα εσφεσμένα στο νοσοκομείο τόσο ο αδερφός του όσο και τα παιδιά του. Ο ηγέτης της Φόρτσα Ιτάλια είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, είχε πάρει εξιτήριο από το ίδιο νοσοκομείο στις 19 Μαΐου, μετά από 45 μέρες νοσηλείας, εκ των οποίων τις 11 νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, εξαιτίας λίμωξης του αναπνευστικού, καθώς και προβλημάτων υγείας που οφείλονταν σε χρόνια λίμωξη. Να νοσηλευτεί και για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2013, προκαλώντας μεγάλη αντιπαράθεση, καθώς βρισκόταν εν μέσω δίκης για το σκάνδαλο Ruby Gate, καθώς ήταν υπόλογος για δωροδοκία μάρτυρα. Να υπενθυμίσουμε ότι στη δίκη αυτή ο Καβαλιέρε είχε κατηγορηθεί ότι είχε σεξουαλικές επαφές με μια 17χρονη χορεύτρια. Τέλος, να σου πω ότι πέρα από την πολιτική του καριέρα, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη είχε απασχολήσει και την ιστορία και τη δημιουργία μια από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών, της Μίλαν, στα τέλη της δεκαετίας του 80, που θριάμβευσε τόσο σε Ιταλία όσο και σε Ευρώπη.